Ο Γιώργος Φαρσακίδης ήταν μέλος του τμήματος χαρακτικής του Επιμελητήρου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Ανάμεσα σε πολλές άλλες δράσεις, συμμετείχε στην 30μελή αντιπροσωπεία του Επιμελητήριου το 1999 στο ταξίδι αλληλεγγύης και συμπαράστασης του Επιμελητήριου στον βομβαρδισμένο σερβικό λαό κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας. Να τονίσουμε εδώ ότι είχαν προειδοποιήσει από το ΝΑΤΟ ότι θα τους βομβαρδίσουν πριν ξεκινήσουν. Αν κάποιος εικαστικός καλλιτέχνης εκφράζει το ποίημα του Φώτη Αγγουλέ «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε μήτα για μια στιγμή, μη τόσο στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι, έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει». Αυτός είναι ο Γιώργος Φαρσακίδης, ένας πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος που έζησε μια ευτυχισμένη, πλήρη οράματος και συναισθημάτων ζωή. Μια αξιολάτρευτη ζωή, ένας άνθρωπος που πήρε τη ζωή στα χέρια του από πολύ μικρός, έκοψε το νήμα της ναρκωτικής καταγωγής, αναποδογύρισε τη ζωή του σύμφωνα με την ιδεολογία του. Έβαλε στόχο ένα καλύτερο κόσμο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, και έζησε την πιο δύσκολη αλλά και την πιο γοητευτική ζωή που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Σχεδόν 17 χρόνια στη φυλακή και την εξορία. Μια ζωή που εκείνος έζησε δημιουργικά. Μελέτησε, πήρε με πάθος κάθε στιγμή κυνηγητού, παρανομίας, φυλακής ή εξορίας, βασανισμού ή εκτέλεσης και το έκανε έργο. Μέσα σε αυτή τη ζωή είδε τη δύναμη του αγώνα, έκανε τις μνήμες του και τα συναισθήματά του μαστίγιο για τους βασανιστές και τους κυβερνώντες. Έκανε το λόγο του και την τέχνη του τιμωρό. Κατέγραψε και αποκάλυψε με τη δουλειά του. Πίστευε πως ήταν χρέος του να δώσει μέσα από τα έργα του την αλήθεια. Μας αφήνει την ιστορία των φυλακών και των εξοριών εικονογραφημένη και σχολιασμένη. Μια εξαιρετικά σύγχρονη εικαστική ματιά που τη ζήλευαν πολλοί υποστηρικτές της σύγχρονης ενοιολογικής τέχνης και της μεταποντέρνας αντίληψης ότι το έργο τέχνης δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει αφετηρία και πρότυπο του τη ζωή. Προσωπικά τον γνώρισα σαν ένα ζωντανό θρύλο, σαν ένα καλλιτέχνη που έφερε στο παρόν την ιστορία μόνο με την παρουσία του. Του καλλιτέχνη που το εργαστήριό του συνδέθηκε με το εργαστήριο της ιστορίας και τροφοδοτούσε με ύλη και βιωματικές εμπειρίες το έργο του. Σήμερα, στους σκοτεινούς καιρούς και παράλληλα ενδιαφέροντες που ζούμε, ο Γιώργος Φαρσακίδης για πολλούς καλλιτέχνες είναι το πρότυπο του δημιουργού ανθρώπου ή του ανθρώπου δημιουργού, που ξεπερνάει με το έργο του και τη στάση του κυρίαρχες αντιλήψεις για τη λειτουργία της τέχνης και το έργο τέχνης, που δεν αφήνεται να χαθεί σε προσωπικές ευδαιμονίες και επιφυλάσσει για την τέχνη του το ρόλο που έχει να παίξει στο ξέσπασμα της αναμονής του φόβου, στην αποκάλυψη της παρακμής, της απειλής και της βαρβαρότητας που περισσεύουν στις μέρες μας. Ευχαριστώ.